9 εργολαβίες καθαρισμών ποταμών και ρεμάτων υλοποιεί στον Δήμο Ηρακλείου και σε άλλους Δήμους του Νομού η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, διαμορφώνοντας πλέγμα ασφάλειας σε επικίνδυνα σημεία και σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν φαινόμενα πλημμυρικών φαινομένων. Με εντατικούς ρυθμούς προχωρά ο καθαρισμός ρεμάτων στο Ηράκλειο, προκειμένου να αποφευθούν δυσάρεστες καταστάσεις. Αυτό συνήθως το καθαρίζουν μετά από διαμαρτυρίες. Εν τω μεταξύ δεν είναι το πρόβλημα τόσο αυτό, αλλά είναι οι βρωμιές που υπάρχουν εδώ πέρα. Καταλάβατε, είναι αιστεία μόλυσης. Εδώ πετάνε, έρχονται σκυλιά, ψόφια, γάτες, σκουπίδια. Έκδηλη είναι η ανησυχία των δημοτών και στις τρεις βαγιές, όπου σε έντονα καιρικά φαινόμενα δεν μπορούν να βγουν έξω από τα σπίτια τους, καθώς οι δρόμοι μετατρέπονται σε ποτάμια. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Θα αρχίσει να βρέσει και είναι φραγμένο από και πάνω, από τον Άγιο Γιάννη το Χωστό, έχει φράξει το Ριάτσε που περνάει από εδώ. Εδώ δεν μπορούμε να περάσουμε. Το σχολείο εδώ έχει θέμα. Πώς δεν υπάρχει φόβος. Να πλημμυρίσουμε και εγώ και από πάνω η γυναίκα και όλοι. Και εδώ η κοπελίτσα δεν μπορεί να μπει στο σπίτι άμα... Γιατί πάνω όλα τα νερά κάτω. Μισό μέτρο είναι η πόρτα μέχρι πού είναι. Είναι ένα μέτρο. Μέχρι εδώ περνάνε τα νερά. Σως και να κάνουν κάτι να έρθουν να ανοίξουν τα ριά και όλα. Πρέπει να ξεθαριστεί. Δεν γίνεται. Όταν εδώ γίνεται ό,τι γίνεται με τα νερά, εμείς δεν μπορούμε να μπούμε στα σπίτια μας. Και άμα είμαστε μέσα, δεν μπορούμε να φύγουμε, να πάμε στις δουλειές μας. Δεν έχουν εργάτες να βάλουν, δεν έχουν. Φωνάζει ο κόσμος, πάει γύρω-γύρω, τίποτα δεν γίνεται. Εδώ δεν έχουν ψυχή άνθρωποι, πάντε. Σχολείο έχει εδώ. Φοβούμαστε, πώς δεν φοβούμαστε. Η γυναίκα από πέρα βγαίνει στην πόρτα, ζει το νερό. Και στο Γυροπόταμο, όπου το περασμένο Φεβρουάριο σημειώθηκε τραγωδία με 4 άτομα να χάνουν τη ζωή τους, παρασυρώμενα από τα ορμητικά νερά, υλοποιούνται ανάλογες εργασίες καθαρισμού. Άμεσα ξεκινούν άλλες 3 εργολαβίες στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Η πρώτη αφορά τους Δήμους Μινώα Πεδιάδας, Βιάννου και Φεστού, η δεύτερη τους Δήμους Αρχανών Αστερουσίων, Γόρτινας και Χερσονήσου, ενώ η τρίτη Ρέματα και Ποτάμια στο Δήμο Ηρακλείου. Βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση όσον αφορά τον καθαρισμό των ρεμάτων. Έχουμε ζητήσει από τους Δήμους και μας έχουν στείλει εισηγήσεις για ρέματα από τα οποία κινδυνεύουν οι οικισμοί. Αυτές οι εργολαβίες πιστεύω να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 15 Νοεμβρίου, υπολογίζω. Σε ό,τι αφορά στη μεγάλη εργολαβία ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ, αυτή θα ξεκινήσει με καθυστέρηση μηνών από το νέο έτος, καθώς πρόκειται για διεθνή διαγωνισμό.